Μάλιστα, είναι τόσο σημαντικό αυτή η έννοια, παιδιά, που ο μεγαλύτερος φυσικός μετά τον Αϊνστάιν, ο Νίλς Μπορ, όταν δώσαν το βραβείο Νόμπελ, τον έκανε η βασίλισσα της Δανίας, είπε ότι του διάλεξε, του λέει, ένα οικόσημο, αλλά δεν ήταν από ευγενή καταγωγή, και διάλεξε λοιπόν αυτό το σήμα του Γιν και του Γιάνγκ, και έγραψε από κάτω με λατινικούς χαρακτήρες την πόρτα του: τα αντίθετα είναι συμπληρωματικά. Είναι θεμελιακή σημασία. Σας λέω τώρα βραδιάτικα. Ρε Μπάμπη, δεν σας πω τη μεταγραφή του Βιτάλ στο Παναθηναϊκό και του Τσουμπέρ στην Άρη. Λοιπόν, το δεύτερο τραγούδι αναφέρεται σε μια μεγάλη πειρακτωμένη φυσιογνωμία που έκανε την εμφάνισή της, παιδιά, πριν από μερικές δεκαετίες. Επηρέασε βαθιά τους Έλληνες, όπως και όλο τον πλανήτη. Ήταν η μορφή του Φρίντριχ Νίτσε. Εσείς είσαστε πάλι αυτό. Μόνο να σκεφτείτε, δηλαδή, το μεγαλύτερο πεζογράφο στην Ελλάδα, θεωρείται ο μεγαλύτερο πεζογράφο ο Καζαντζάκη, ήταν, ας πούμε, σαν να είναι το πρωτότοπο παιδί του Νίτσε. Τόσο πολύ έχει επηρεαστεί. Και επίσης ότι πρέπει να ξέρετε ότι του προσοκρατικού, δηλαδή τον Ηράκλειο, τον Θαλή, δεν καταλαβαίναμε καθόλου τι λέγανε, αν δεν ήταν ο πρώτο, παιδιά, μετά από χιλιάδε χρόνια, ο Νίτσε, που μα έδειξε να καταλάβουμε τι απαρχέ, δηλαδή τι σκέψει, τι απαρχέ τη παγκόσμια φιλοσοφία. Οπότε εσεί είσαστε πάλι, μην είναι ο Φρίντριχ Νίτσε, είσαστε εσεί. Εννοείται. Λοιπόν. Βεβαίως. Παιδιά, είμαστε όλοι χωροχρονικά υφαντά, και το κάθε υφαντό, κάθε κλωστή, είναι και κάθε δάσκαλος που μας ενέπνευσε. Όλοι έχετε μέσα τον Νίτσε, είτε το ξέρετε είτε όχι.
μουσχάρι.